Συνεχείς οι εντάσεις που καταγράφονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσίνης. Αφορμή αυτή την φορά στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος, η αγροτική οδοποιία αλλά και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν. Κάνουμε τον απολογισμό των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ που στήχησε η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Πραγματικά, γιατί λέγονται αυτές οι αναγκρίβειες και τι σκοπό έχουν. Μα τον απολογισμό σας το δίνει πρόεδροι όλοι. Όλοι σας το δίνουν. Ρωτήστε τους πρόεδρους. Αν το ρωτήσουμε, έχετε καεί, οπότε δεν χρειάζεται. Μην το λέτε τώρα ότι τα έχετε κάνει όλα άριστα. Δεν έχουν γίνει. Μα τι λέτε τώρα. Μα είπα τέτοιο πράγμα. Μα είπα τέτοιο πράγμα. Ρωτάμε τους πρόεδρους. Τα μηχανήματα τα δικά μου. Σου με συγχωρείτε κύριε Ανάσοπη. Τα μηχανήματα τα δικά μου. Δεν τα βλέπουν οι πρόεδροι. Δεν τα βλέπουμε. Τώρα ενός ανθρώπου, είτε λέγεται δήμαρχος, είτε λέγεται οποιοδήποτε μορέας και αυτά, πρέπει να τιμωρείτε και να του κάνετε έλεγχο εσείς, να κάνετε έλεγχο εσείς τη δική μου περιουσία, τα δικά μου λεπτά. Και το σπουδαιότερο απ' όλα είναι ότι εγώ, επειδή συμπαραστρέφομαι σε αυτούς τους ανθρώπους όλους και λύνω θέματα επιτόπου με μεγάλο κόστος προσωπικό, θα απολογηθώ για αυτά, ακούτε λοιπόν κύριε Ανάσοπε. Σας είχα πει και την άλλη φορά. Ό,τι και να λέτε, εγώ την αγροτική οδοποιία λοιπόν, σας είχα πει ότι ανοίξατε λάπτο και πέσατε μέσα. Όσο ψάχνετε να βρείτε πόσα αυτοκίνητα και πόσα φορτηγά και πόσα και μηχανήματα έβαλα τώρα. Έτσι, δεν θα το βρείτε ποτέ, γιατί δεν θέλω εγώ. Εγώ όταν έχει ανάγκη, ένα χωριό θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί, με δικό μου κόστος, με δικά μου μηχανήματα. Και δεν θα σας ρωτήσω. Ότι δεν αναγνωρίζω το έργο του, εδώ εμένα ο λαός του Μεσίνης με έβαλε να ελέγχω τη Δημοτική Αρχή. Βέβαια, όπως μας έβαλε και με όποια διαδικασία που όλοι την ξέρουμε. Μην με διακόψετε. Λοιπόν, την ξέρουμε τη διαδικασία με μία ψήφο συμπλήν και έγινε το μπάχαλο, τέλος πάντων. Η ουσία είναι λοιπόν ότι ως μειοψηφία έχουμε υποχρέωση να ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή. Από το προηγούμενο Σάββατο, δηλαδή 10-12 μέρες, εγώ δουλεύω με τα δικά μου μηχανήματα. Αν κάνει μου μήνυση, γιατί πιάνω δρόμο στα χωράφια.